ρόστερ 100%. Το συζητάμε ειδικά από τη μέση και μπροστά. Ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει όμω την πολυτέλεια να μην προσπαθήσει να βελτιώσει τα πράγματα όσο γίνεται περισσότερο, καθώ τον περιμένει την ερχόμενη εβδομάδα το πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Τάσο Νικολογιάννη, για να δούμε τι περιμένουμε από τον Μαρίνο Ζουνίδη σήμερα στη Λεωφόρο. Καλημέρα σα, κύριε. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καμπέσα και Λουτσιάνο, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό. Πόση ώρα εκτιμάσαι? Όχι πάνω από ένα από 20 λεπτά το πολύ. Και τους δύο, ισχύει το ίδιο και για τους δύο? Ναι. Και το ρωτώ γιατί ο Καμπέσας φαίνεται να είναι πιο μπροστά από τον Λουτσιάνο. Ναι, δεν θέλει όμως ο Ζουνίδης να ρισκάσει καμία περίπτωση οτιδήποτε. Έχει κάνει δύο προπονήσεις στην ομάδα. Θα τους εντάξει προσεκτικά στην ομάδα. Νομίζω ότι πάνω από 20 λεπτά πρέπει να παίξουν σε αυτό το πρώτο φιλικό. Στο μυαλό του είναι να τους έχει στον πάγκο, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σαν λύση θα έρθουν από τον πάγκο, μπορεί να παίξουν και παραπάνω τότε, για να δώσουν μια άποψη στην ομάδα. Πάντως σήμερα αυτό είναι το σκεπτικό. Όντως ο Καμπέσας είναι πιο μπροστά από τον Λουτσιάνο. Και Λουτσιάνο, παρότι έκανε ατομικές προπονήσεις, δείχνει να είναι καλά. 100% έτοιμος δεν είναι βέβαια. Αλλά δείχνει να είναι καλά, δηλαδή τις προπονήσεις, τα δεξίματά του, στο περσάρισμα που κάνει, που είναι ένα χαρακτηριστικό του. Όλα αυτά δείχνει ότι τα κάνει καλά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάνω από 20 λεπτά δεν θα τους δούμε σήμερα. Τάσο, σημαίνει κάτι αυτό εν ώψη του αγώνα της επόμενης εβδομάδας? Δηλαδή για τον Καμπέσας γίνεται πολύ λογός ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει. Δεν νομίζω. Το βλέπω δύσκολο εγώ. Μάλιστα. Εγώ το βλέπω δύσκολο. Όταν ο Ζωνίδης έχει δουλέψει μια δεκάδα τώρα σε τόσα φιλικά, ξαφνικά να βάλει ένα παίκτη, πρέπει δηλαδή, εντάξει, εάν δείξει μέσα στην εβδομάδα ότι είναι σε τρομερή κατάσταση και τρέχει μια χαρά, τότε δεν το αποκλείω. Πιστεύω ότι είναι λίγες πιθανότητες να το δούμε δεκάδα. Δηλαδή ελάχιστες. Πιστεύω ότι στο μυαλό του Ζωνίδη είναι να είναι να ξεκινήσουν από τον πάγκο και οι δύο και στη διάρκεια του αγώνα να δώσουν όθηση στην ομάδα με την είσοδό του. Αυτό είναι το πλάνο για το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο, εντάξει, είναι άλλη ιστορία, θα δούμε. Γιατί μεσουλαβεί μετά και άλλη μια εβδομάδα. Ναι, για Αγγελόνια ή Καμπάλα. Έχει πάει ο Βασίλης Αρματάς να δει το παιχνίδι. Ναι. Έχει πάει. Ο Βασίλης Αρματάς. Είναι στο σκάουτ του Παναθηναϊκού, είναι και από τους αναλύτους αντιπάλους. Στους παίκτες και στο τεχνικό team. Έχει πάει να δει το παιχνίδι. Εντάξει, για Αγγελόνια έχει το προβάδισμα. Έχει πάρει το 1-1 στο παιχνίδι στον Μπακού. Είναι το απόλυτο φαβορί. Πρέπει να θυμίσω ότι η Αγγελόνια έχει να χάσει εντός έως από το Δεκέμβριο. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Και αν δεν γίνει κάποια αναπτύξη. Θα είναι αυτή που θα είναι αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Οπότε από αύριο θα αρχίσει ο Ζωνίδης και οι συνεργάτες θα αρχίσουν την ανάλυση της Αγγελόνια για να μιλήσουν στους παίκτες. Να πούν ό,τι ακριβώς πρέπει να πούν, γιατί το μας πλησιάζει, μην ξεχνάμε ότι είναι την άλλη Πέμπτη. Σωστά. Τάσο, ολοκλήρωσε αυτό που ήθελες να πεις, συγγνώμη. Όχι, τίποτα, συνέχισε. Να επιστρέψουμε στο απόψινο φιλικό. Η εφτάδα είναι η γνωστή. Εκτός απρόβλητου, δηλαδή Βλαχοδήμος, Κουλιμπαλή, Χουλτ, Μολέδο, Κουτρουμπής που επιστρέφει, Ζέκα και Κουρμπέλης. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, σήμερα νομίζω ότι είναι Χατζηγιοβάνης, Λουτ, Μολίντς, Άλτμαν. Αυτό που είδαμε δηλαδή και στα τελευταία φιλικά. Ναι, αυτοί θα παίξουν. Τι τώρα μπορεί να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι? Νομίζω θα παίξει ρόλο λίγο και το πώς θα εμφανιστούν σήμερα κάποιοι παίκτες, δηλαδή πώς θα είναι ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια στις προπονήσεις για να καλύψει τα θέλη του προπονητή, και αυτό φυσικά είναι υπέρ του. Έτσι. Και θα δούμε. Μπορεί και να είναι αυτή η εντεκάδα που θα παίξει την άλλη Πέμπτη. Περίπτωση να σπάσει το δίδυμο Ζέκα Κουρμπέλη, να ανέβει πιο ψηλά ο Ζέκα και να παίξει ο Ρέις, θα έδινε κάποιε πιθανότητες? Ναι, το είπαμε και πριν λίγες μέρες. Δίνω κάποιες πιθανότητες, όχι ως το πιο πιθανό σενάριο όμως. Αλλά αν γίνει κάποια αλλαγή και πάει με εμπειρία μόνο ο Ζουνίδης και στο μάτς αυτό με παίκτες που ξέρουν και έχουν παίξει και άλλες φορές στη δίδια μας, τότε ναι, μπορεί να πάει ως 10 δεξιά και να παίξει ωραίες δίπλα στον Κουρμπέλη. Αλλά... Ξέρεις, για το ρωτώ, γιατί ο Ζουνίδης ένας προπονητής που του αρέσει να βάζει παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις και να μην τους αλλάζει από εκεί, να δημιουργεί δίδυμα, να το πω έτσι. Ναι. Με εξαίρεση κάποιους παίκτες στην άμυνα, όπως ο Κολοβέτσος που μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και... για την ώρα, έτσι. Επειδή δεν έχει άλλους. Ναι. Δεν έχει backup του Κουλιμπαλή και του. Και ο Ευαγγέλου δεξιμπακ. Ακριβώς. Δεν έχει δείξει ότι ένας προπονητής του αρέσει να παίρνει μια θέση και να το βάζει κάπου αλλού. Του αρέσει να έχει δίδυμα. Ναι, πρόσεχε όμως να δεις. Ισχύει αυτό που λες.
Απλά δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το ρόστερ. Έτσι. Και στη φάση αυτή πιστεύω θα επιλέξει τους καλύτερους και τους πιο έμπειρους. Και αυτούς που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα εντάξει, μπορεί και να είναι, επαναλαμβάνω, οι 11 που θα δούμε σήμερα, μπορεί να είναι και αυτοί που θα δούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Αν δηλαδή κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση ο Χατζηγιοβάνης, αν το δει ότι είναι καλά, μπορεί να το βάλει και την ερχόμενη Πέμπτη από την αρχή. Δεν νομίζω ότι έχει εκεί κάποιον ενδιασμό. Αλλά πρέπει να περιμένουμε γιατί είναι αρκετές μέρες τις προπονήσεις και την εικόνα που θα έχει ο Καμπέσας κυρίως. Και να δούμε μήπως και τελευταία στιγμή καταφέρει και πάρει το χρήσμα για την ενδεκάδα. Ναι, καλά, δεν το βλέπω εγώ. Σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, okay, δεν το βλέπω. Στο μυαλό του Ζουνίδηλα, εξής, είναι κάποια πράγματα τα οποία δύσκολα αλλάζουν. Γιατί ξέρει ότι είναι παίκτες που ήρθαν τώρα στις προπονήσεις. Καταρχάς, να πω για τον Άλτμαν, το γεγονός ότι έπαιξε ο Άλτμαν στα φιλικά ήταν υπέρβαση. Ο Άλτμαν κανονικά, επειδή δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, είτε πιο μετά από τους άλλους, δεν ήταν στο μυαλό του να τον βάλει τελικά. Ήταν φιλικά παιχνίδια όμως και τον έβαλε. Και έδειξε κάποια στοιχεία, δεν έδειξε ότι είναι έτοιμος. Mm-hmm. Επειδή όμως αυτό θα είναι επίσημο παιχνίδι, δύσκολα θα πάρει ένα τέτοιο ρίσκο να βάλει ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος και να κινδυνεύσουμε οποιοδήποτε τραυματισμό, γιατί είναι και αυτό. Έτσι. Όταν έχεις, ας πούμε, κάποιες ελλείψεις στις θέσεις, εάν χάσεις και κάποιους που θα σου δώσουν λύσεις, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οπότε κρατάμε αυτό που είπες, ότι σήμερα ναι, δεν περιμένουμε να δούμε τον Καμπέσας και τον Λουτσιάνο περισσότερο από 20 λεπτά. Ναι, κάπου εκεί. Και πάμε στην υπόθεση Κούλτ. Η υπόθεση Κούλτ, ναι, η οποία παίρνει νέες διαστάσεις. Ναι. Κρατάμε το γεγονός ότι έχει κάνει προσφυγή ο Σουηδός. Ναι. Αλλά πάμε στα θέλω του, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από τις συνομιλίες του μάνατζερ με το κλαμπ. Κοίταξε, ο Νταλίν έχει ζητήσει από την ομάδα μία αναπροσαρμογή του συμβολέου του ποδοσφαιριστή με μία επέκταση που λύγει το 19 να πάει το 20 και οι συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες αφορούν και αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε τελική κατάληξη των συζητήσεων. Εκτιμάστε την εκεί, γιατί ο Κούλτ είναι σε εξαιρετική. Δεν θέλω να πάρω καμία θέση γιατί όλα αυτά είναι περίεργες όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων, μεταφέρω το ρεπορτάζ και το θέμα τελείωσε θετικά. Περίμενε. Ο Κούλτ αυτή τη στιγμή αμείβεται με 350.000 ετησίως και έχει συμβόλαιο μέχρι το 19. Για να υπογράψει μέχρι το 20, πόσο αύξηση ζητάει? Δεν ξέρω ακριβώς τώρα, αλλά είναι ένα σημαντικό, πολύ πιο πάνω από αυτό. Σίγουρα θα γράφει 4 μπροστά, αλλά το θέμα είναι πόσο. 100%. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς το πόσο. Η ουσία είναι ότι ζητάει μια πολύ σημαντική αύξηση. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό ξέρουν πολύ καλά ότι θέλουν να διατηρήσουν τις ισορροπίες. Δεν θέλουν να κάνουν πράγματα τα οποία να είναι εκτός. Αυτά που γινόταν και πέστε, τέλος πάντων. Ισορροπίες όμως, αλλά Χούλτ αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ναι, είναι ένα σημαντικό εργαλείο Χούλτ, αλλά από την άλλη, μεθαύριο μπορεί να συνδέσει τον Χούλτ να βρει άλλο παίκτη. Και να πει, αφού δώσατε στον Χούλτ λεφτά, θα βρει και εγώ λεφτά. Και μπαίνει σε ένα γαϊτανάκι έτσι συζητήσεων που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και θα φτάσει η ομάδα να μην πάει πλέον στου παίκτε πάλι νόημα μήνα. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, είναι η κατάσταση δύσκολη. Οικονομικά πάνω να έχει σοβαρό πρόβλημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμο ότι επειδή έκανε δύο μεταγραφέ λύθηκαν όλα. Υπάρχει σοβαρό οικονομικό θέμα στην ομάδα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα λυθεί στην πορεία της χρονιάς. Δηλαδή, εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ στιγμωγμένα τα πράγματα και αυτές οι δυσκολίες εμποδίζουν και τον Παναθηναϊκό να φτάσει στο να κάνει κάποιες μεταγραφές. Διότι μετράνε τα πάντα πλέον ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Δηλαδή, ο Ζωνίδης σου λέει, προκειμένου να πάρω ένα δανεικό παίκτη, δεν δίνω 500-600 χιλιάρικα. Αν είναι να δώσω τα λεφτά, τα δίνω μπράβο, για ενίκιο. Τα δίνω για αγορά, έτσι. Και από εκεί πέρα σου λέει, προκειμένου να δώσω 150 χιλιάρικα για να πάρω ένα πνευματικό δεξιμπακ, π.χ. προτιμώ αυτά να τα κρατήσω, να πάρω τουλάχιστον το βασικό φόρ και να δω ότι μετά θα μου περισσέψει. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα να το διαπιστωθεί. Ένας που έχεις 350 να το πάω 500 χιλιάδια. Θα κάνω την αντίθετη ανάγνωση. Ναι. Δεν τα βρίσκουν με το Χούλτ σε ό,τι αφορά την επέκταση του συμβολέου και την αύξηση των αποδοχών. Ενεργοποιεί την προσφυγή του. Έτσι πιστεύω εγώ, ναι. Αυτό είναι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Για να πρέπει να πληρώσει περισσότερα λεφτά. Αυτό λέει... Και θα χάσει και τον Πέρτη. Αυτό λέει ο Νταλίν. Αυτό λέει ο Νταλίν. Ο Χούλτ λέει. Αυτό λέει ο Νταλίν. Ό,τι λέει ο Νταλίν, λέει ο Χούλτ. Το Χούλτ λέει ότι θέλω να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού και θέλω να μείνω στην ομάδα και στον Νταλίν δίνει εντολή να κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση που κάνεις. Τι καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω ότι δεν... για την ώρα, να πω το εξής, ότι αν ο Χούλτ δεν ζητάει κανένα τρελό ποσό,
Και από τα 3.50 θέλει να πάει στα 4.20, λέω. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λες. Τι πιστεύεις ότι υπάρχει? Είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή, ζητάει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα 3.50. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω ποσά. Έτσι. Ξέρω όμως ότι είναι πολύ παραπάνω τα 3.50. Έτσι. Δεν είναι 4.20 που λες εσύ. Αν ήταν 4.20 δεν το συζητάγαμε καν. Θα έχει κλείσει η ιστορία. Τάσο, ο Παναθηναϊκός, ναι, ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που έχει, έχει υπάρχει ένα πολύ θετικό. Έχει διατηρήσει ακέρα την εφτάδα του, τη μεσοαμυντική. Ναι. Κατάφερε και κράτησε το Μολέδο που μοιάζει να ήταν πολύ πιο δύσκολη περίπτωση από το Χούλτ. Όχι μοιάζει, ήταν πιο δύσκολη περίπτωση. Και τι είπε, γιατί δεν ανέβηκε πάνω. Λέω λοιπόν ότι αν καταφέρει και κρατήσει το Χούλτ, είναι πολύ θετικό μπροστά σε όλα τα αρνητικά. Κρατάει την εφτάδα. Αν του σπάσει και αυτή η εφτάδα, θα είναι αλυσίδα τα προβλήματα μετά. Εκτίμησή μου. Ναι, από την άλλη όμως. Ζητάει 700.000 ο Χούλτ πρέπει να τα δώσει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Άμα ζητάει 600.000 ο Χούλτ πρέπει να τα δώσει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός και να κατεβάσει το σουηδό. Μα διαπραγμάτευση γίνεται, Βασίλη μου, αυτό σου λέω. Γίνεται διαπραγμάτευση. Τι θα γίνει σήμερα, αύριο το μάθουμε. Πάντως από την άλλη, αν ήταν ο Παναθηναϊκός να μην είχε προβλήματα με το Χούλτ, αυτό δεν είναι τα λεφτά που έπρεπε. Πώς θα γίνει. Πάρα πολύ σωστό, κύριε. Καταλαβες. Άμα του είχε δώσει το Μάιο όπως έπρεπε να του είχε δώσει, τώρα δεν συζητάγαμε ότι υπάρχει θέμα Χούλτ. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή τώρα το συζητάμε 5 λεπτά για το Χούλτ, πιστεύω, τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι σήμερα τελειώσει θετικά και, και μόλις τελειώσει θετικά, τέλος να γερμούμε μετά. Δεν θα υπάρχει άλλο θέμα. Έτσι. Και είναι η πίεση που εξασκεί ο Νταλίν. Πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχει μια ομάδα από πίσω. Άλλοι λένε ότι στα Νταλ λίγης, άλλοι λένε ότι είναι η Κόνιασφορ. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπόθεση extreme και υπόθεση 4. Κοιτάξτε, για το extreme υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις για το οποίο γίνονται επαφές. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αποτέλεσμα με τη Δευτέρα, το βλέπω δύσκολο. Αλλά φαίνεται να είναι μια-δύο περιπτώσεις που απασχολούν. Για το θέμα του 4 παρακολουθούν παίκτες. Ο Ζωρίδης και σε εργάτες είχαν καταλήξει τον εκλεκτό, διότι στην πρώτη, στις πρώτες επαφές που έγιναν με τους διάφορους φορ, ερχόντουσαν φορ που είναι πάνω από τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού, με συμβόλαια πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Διότι, εντάξει, ο Ζωρίδης ψάχνει συγκεκριμένα στοιχεία στο φορ, αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία κοστίζουν. Το θέμα είναι να βρει, να μπορέσει να παντρέψει το μπάτζετ που έχει στη διάθεσή του για το φορ, μαζί με τα στοιχεία του παίκτη που θέλει να πάρει. Προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το φόρο να πω. Για το θέμα του ακραίου, ίσως μέχρι τη Δευτέρα να υπάρξει κάτι, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, κύριε? Όχι, απλά να πω για το σημερινό μάτς ότι η Αλκμαρ προέρχεται από μια σημαντική νίκη επί της Πρις σε φιλικό παιχνίδι. Έχει παίξει φιλικό και με τον Ολυμπιακό, νομίζω, το ποντικού χαρακτήρα και έχασε 2-0. Και απλά να πω ότι είναι ένα απλό φιλικό. Επειδή έχω ζήσει πολλά φιλικά πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε χάσετε και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να επηρεαστεί ο κόσμος από αυτό που θα δει. Δηλαδή, άμα κερδίσει και κάνει καμία καλή εμφάνιση, θα είναι λάθος να υπάρξουν υπερβολικά σχόλια και ενθουσιασμός, γιατί απλά είναι ένα φιλικό. Όπως το αντίστοιχο, άμα δεν πάει κάτι καλά και η ομάδα χάσει, να υπάρξει το αντίθετο. Δηλαδή, είτε κερδίσει είτε χάσει ομάδα, νομίζω ότι είναι απλά ένα φιλικό. Συμπεράσματα βγαίνουν όμως, Τάσο, πάντα, γιατί είναι το τελευταίο φιλικό πριν από την Ευρώπη. Εντάξει, συμπεράσματα εντάξει, βγαίνουν. Αλλιώς παίζει ένα παίκτη σε ένα φιλικό παιχνίδι, αλλιώς παίζει ένα επίσημο. Έτσι. Μιλάμε για το σύνολο της ομάδας. Εντάξει, συμπεράσματα τι περιμένει να δει. Θα δει έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος θα είναι όπως τα προηγούμενα φιλικά. Συγκεντρωμένος κλπ. Όχι συγκεντρωμένος. Θα είναι εκτός αμυντικά. Από και πέρα ποιοτικά μπροστά έχει ελλείψεις. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τις ευκαιρίες που έκανε σε άλλα παιχνίδια, αλλά και να τις κάνει δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Εννοείται, το θέμα του Παναθηναϊκού είναι τι εικόνα θα δείξει μεσοεπιθετικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πόσο μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Δεν περιμένω θαύματα. Ούτε και εγώ περιμένω θαύματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις τώρα και υπάρχουν απουσίες εκεί. Έτσι. Αλλά θέλω να πω για τον κόσμο γενικά ότι τα φιλικά είναι λάθος να βγάζουμε συμπεράσματα. Σίγουρα για την ομάδα, για αυτό που ακολουθεί. Είναι διαφορετικό το επίσημο παιχνίδι και το πώς το βλέπει η κάθε ομάδα και διαφορετικά το φιλικό. Αυτό. Τίποτα. Ωραία, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε. Έγινε. Πολλά περισσότερα αύριο. Θυμίζω στις